Οι εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας πλησιάζουν. Ρωτήσαμε τους πατρινούς ποιον θεωρούν πιο κατάλληλο για την Προεδρία. Πάμε να δούμε τι μας είπαν. Κανένας από τους τέσσερις δεν είναι ικανός. Κανένας. Δεν νομίζω. Γιατί τώρα υπάρχουν και φατρίες μέσα εκεί, χάσανε τις εκλογές για δεύτερη φορά. Ξέρω εγώ. Απλώς ο Γεωργιάδης φαίνεται πιο, ξέρω εγώ, επικοινωνιακός. Προσωπικά θεωρώ τον κύριο Μητσοτάκη, αν και δεν είμαι εκείνου του χώρου. Θεωρώ ότι έχει περισσότερη εμπειρία από όλους τους υποψηφίους που υπάρχουν στη Νέα Δημοκρατία. Όχι, δεν θα πει, γιατί πιστεύω ότι όλοι οι πολιτικοί και γενικά όσοι συμμετέχουν και είναι πολιτικά, όταν βγαίνουν στην εξουσία, αυτούς διαφθείρει και δεν κάνουν αυτά που λένε. Ποιον από αυτούς τους τέσσερις θεωρείς πιο ικανό όμως να κυβερνήσει? Δεν θα θεωρήσω κανέναν. Ο Άδωρης πρώτον δεν είναι το κανένα που πουλάει βιβλία. Είναι άχρηστος ο τύπος. Ο Δημαράκης είναι για τις ταβέρνες μόνο. Και κανένας δεν είναι ικανός από αυτούς να κυβερνήσει στην Ελλάδα. Τίποτα. Κανένας. Γιατί πιστεύω ότι όποιος και να βγει από αυτούς δεν θα έχει κανένα απολύτως αποτέλεσμα για το κόμμα. Δηλαδή στα ίδια επίπεδα θα συνεχίσει να. Μην τους πάει και πιο κάτω. Παιδιά είναι όλοι για το διάλογο. Κανέναν κορίτσι μου, κανέναν καρδούλα μου. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν θέλω κανέναν. Τους είδαμε 40 χρόνια, δεν θέλουμε άλλους. Κανέναν. Κανέναν απολύτως. Κανέναν απολύτως. Εμείς. Άχρηστην όλοι. Κανένας από τους τέσσερις? Σίγουρα όχι. Γιατί θα τα είχαν κάνει καλύτερα τόσα χρόνια. Θεωρώ τον κύριο Μημεράκη. Για ποιο λόγο? Είναι πιο παλιός, πιο έμπειρος. Οι υπόλοιποι τρεις? Εξίσου αξιόλογοι. Εκτός από τον Άδωνη, όχι τον Άδωνη. Δεν έχω ασχοληθεί με την πολιτική μέχρι στιγμής και δεν πρόκειται να ασχοληθώ, διότι όλοι τους είναι βρώμικοι και χυδαίοι. Δεν έχω κάτι το ιδιαίτερο να πω. Δεν γνωρίζω γιατί δεν ασχολούμαι τόσο πολύ με πολιτικά. Απλά πιστεύω ότι ο Μημεράκης θα είναι ο νέος πρόεδρος. Αν και δεν είμαι του κόμματος, αλλά τέλος πάντων.